Μότσαρτ, Μπαχ, Μπετόβεν. Πολλοί από εμάς έχουμε ακουστά τουλάχιστον έναν από αυτούς τους μεγάλους κλασικούς συνθέτες. Αλλά τι πραγματικά γνωρίζουμε για την κλασική μουσική? Με τον όρο κλασική μουσική προσδιορίζουμε με μία ευρύτερη έννοια την έντεχνη ευρωπαϊκή μουσική από το μεσαίωνα έως και τον 21ο αιώνα. Η κλασική μουσική έως το 1900 διακρίνεται στην πρώιμη μουσική περίοδο και την περίοδο της κοινής πρακτικής. Η πρώτη αποτελείται από τη μεσαιωνική μουσική από το 500 έως το 1400 και την αναγεννησιακή μουσική μέχρι το 1600. Η δεύτερη περίοδος αποτελείται από την μπαρόκ μουσική από το 1600 έως το 1750 με κύριους συνθέτες τον Αντώνιο Βιβάλντι και τον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Τη κλασική μουσική περίοδο για τα επόμενα 80 χρόνια με σημαντικούς συνθέτες τον Ιώσεφ Χάιντν και τον Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και τη ρομαντική μουσική από το 1804 έως το 1910 με κύριο συνθέτη τον Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Η κλασική μουσική της σύγχρονης περίοδου από τις αρχές έως τα τέλη του 20ου αιώνα διαιρείται στη μοντερνιστική μουσική περίοδο από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα, την ύστερη μοντερνιστική έως τα μέσα του 20ου αιώνα και τη σημερινή και μεταμοντέρνα κλασική μουσική από το 1975 μέχρι και σήμερα. Ας εστιάσουμε την προσοχή μας στη σύγχρονη κλασική μουσική. Με τον όρο αυτό ονομάζουμε ευρύτερα τη μουσική εξέλιξη της ύστερης ρομαντικής εποχής του 20ου αιώνα που συνοδεύτηκε από έντονες αναζητήσεις και αμφισβητήσεις των συμβατικών ακουσμάτων των προηγούμενων αιώνων. Κάποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη νέα αυτή πορεία της μουσικής είναι τα εξής. Η εισαγωγή εξωτικών κλιμάκων πέρα των ευρωπαϊκών, η συχνή χρήση των διαφωνιών, τα μεγάλα μελωδικά πηδήματα, δηλαδή μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στις γειτονικές νότες, η ιδιόρυθμη και μη συμβατική χρήση των οργάνων και τέλος η προσπάθεια κατάργησης κάθε έννοιας της τονικότητας. Ακόμη, η κλίμακα διαιρέθηκε σε 12 ημιτόνια, που το κάθε ένα από αυτά είναι εξίσου σημαντικό με τα άλλα 11 για να μην υπάρχει αίσθηση του τονικού κέντρου. Έτσι αφινόμαστε σε μια μουσική αριθμητική να οδηγήσει μια κατασκευή που στηρίζεται αρκετά στη ρυθμική διαφοροποίηση ώστε να δώσει ένα νέο ορισμό στο νόημα της λέξης μουσική. Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στα ωφέλη της κλασικής μουσικής. Αρχικά, μειώνει την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα του στρες. Σύμφωνα με μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η κλασική μουσική μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ενώ η ραπ, η pop και η τέκνο την αυξάνουν. Επίσης, ενισχύει τη μνήμη. Σύμφωνα με μία μελέτη, οι άνθρωποι που άκουγαν μουσική του Μότσαρτ έδειξαν αύξηση στη δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων που συνδέονται άμεσα με τη μνήμη. Ακόμη βελτιώνει την παραγωγικότητα. Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ διαπίστωσε ότι ειδικά το άκουσμα της μπαρόκ μουσικής στην αίθουσα ανάγνωσης μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, η κλασική μουσική καταπολεμά την κατάθλιψη. Μία μελέτη από το Μεξικό ανακάλυψε ότι η κλασική μουσική μπορεί να βοηθήσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης με ευκολία. Τέλος, σας βάζει σε διάθεση για ύπνο. Σύμφωνα με μία μελέτη ατόμων με προβλήματα ύπνου, ακούγοντας κλασική μουσική για μόλις 45 λεπτά πριν από τον ύπνο, μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητάς του. Ελπίζω να σας παρακίνησα να ακούτε πλέον έστω και λίγα λεπτά κλασική μουσική για να ταξιδεύετε σε ένα μαγικό κόσμο. Εξάλλου, όπως είπε και ο ξεκουστός Βρετανός διευθυντής ορχήστρας Thomas Beecham, ο σκοπός της μουσικής είναι να μας απελευθερώνει από την τυραννία των συνειδητών σκέψεων. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like, να αφήσετε κάτω ένα σχόλιο και να μας πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος μουσικής. Και αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο, μπορείτε να κάνετε ή κλικ εδώ πέρα ή εδώ, ή να κάνετε subscribe και να υποστηρίξετε το κανάλι.